Γεια χαρά. Τις προάλλες μου στείλανε από σε ένα βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο προφανώς ενός Ισλαμιστή πολιτικού της Τινησίας ονόματι Μουρού, ο οποίος έκανε κήρυγμα και πραγματικά μου έκανε εντύπωση, δύο πράγματα που έκανε εντύπωση. Πρώτα απ' όλα το μυαλό του, το πραγματικά ανοιχτό μυαλό του και δεύτερον, αυτό ήταν η καλή εντύπωση και αυτή η εντύπωση ήταν τα στατιστικά στοιχεία τα οποία είδε. Καταρχήν έλεγε ότι δεν πρέπει εμείς οι Άραβες και οι Μουσουλμάνοι γενικότερα να λέμε συνέχεια ότι φταίνει οι άλλοι, διότι παραδείγματος χάρη και άρχισε να βγάζει το καπέλο αυτό έχει γίνει στη Γενέβη, τα γυαλιά που φορά έχουν γίνει στην Γερμανία, η ρόμπα που φορά έχει γίνει εδώ και έδωσε μερικά στοιχεία τα οποία ήταν πραγματικά, ακούστε τα, 30% του μουσουλμανικού, όχι λαού, των μουσουλμάνων για να το πω σωστά, είναι αναλφάβητοι, το 30%. Δεν υπάρχει ούτε ένα πανεπιστήμιο σε όλο το μουσουλμανικό κόσμο που να είναι σε κάποιο παγκόσμιο επίπεδο. Παραλαμβάνω αυτά τα λέω τσιτάτα ακριβώς αυτολεξί όπως τα πήρα από το βίντεο τα έβγαλα. Δεν διαβάζουμε βιβλία και δεν μαθαίνουμε τις γυναίκες μας να διαβάζουν. Τα παιδιά μας δεν διαβάζουν και ο μέσος όρος ενός Άραβα, όχι μουσουλμάνο, διαβάζει τα 3/4 ενός βιβλίου το χρόνο. Για να έχετε κάποιο μέγεθος να συγκρίνετε, το 3/4 ενός βιβλίου, οι Άραβες, ο μέσος όρος τους είναι 40 βιβλία το χρόνο. Αυτά είναι σύμφωνα με τα στατιστικά τα οποία έδωσε ο Μουρού. Και λέω, αν είναι δυνατόν. Και από περιέργεια πήρα να δω τα αντίθετα. Τι ακριβώς συμβαίνει στο Ισραήλ, επιτρέψτε μου να το διαβάσω και θα εξηγήσω, δεν πρόκειται, δεν θέλω να κάνω κάποια ρατσιστικό βίντεο ότι εμείς είμαστε δεν, πιο μορφωμένοι ή κάτι τέτοιο. Όχι, ακούστε το βίντεο μέχρι το τέλος. Λοιπόν, εκεί που ο Αμπούλ έχει 30% των μουσουλμάνων είναι αναλφάβητοι, στο Ισραήλ το ποσοστό των αναλφάβητων, δηλαδή που δεν διαβάζουν και δεν γράφουν, είναι μόλις 3,4%. Και μάλιστα λένε τα στατιστικά στοιχεία του Ισραήλ ότι μόνο 10% του πληθυσμού τελειώνει 8 χρόνια εκπαίδευσης. Όλοι οι υπόλοιποι τελειώνουν τα 12 χρόνια και πάνε και παραπάνω. Αυτό ίσως να δείχνει κάτι. Βιβλία. Το 73% των Ισραηλινών, το 73% διαβάζει τουλάχιστον 4 βιβλία το χρόνο. Το 73%. Ενώ το 25% διαβάζει κάθε μέρα βιβλίο. Όχι ένα βιβλίο, διαβάζει κάθε μέρα. Αυτό είναι βασικά. Reads every day. Okay. Λοιπόν, εδώ είναι ένα περίεργο. Εδώ το ισχυρό φύλλο, εμείς δηλαδή, αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι δεν είμαστε ισχυρό φύλλο. Οι γυναίκες διαβάζουν 4 βιβλία το μήνα, παιδιά. 4 βιβλία το μήνα. Στις μουσουλμανικές χώρες διαβάζουν 3/4 του βιβλίου το χρόνο. Οι δε άντρες, εδώ μας την κάτσανε πάλι οι γυναίκες, μόλις 2 βιβλία το μήνα. Οι περισσότεροι που διαβάζουν είναι από μεταξύ 18 και 24 και από 65 και πάνω. Αυτές είναι οι δύο πλειοψηφίες, είναι λογικό. Οι μεν 18-24 είναι πάνω στην νεολαία, στην στανιάρα που διαβάζουν διάφορα βιβλία και 65 και μετά εμείς που δεν έχουμε και πολλά να κάνουμε. Οι συνταξιούχοι πάλι διαβάζουν βιβλία. Άλλο ένα σημαντικό στοιχείο για το Ισραήλ ήταν ότι οι θρησκευόμενοι διαβάζουν περισσότερο από ό,τι οι μη θρησκευόμενοι, οι λαϊκοί. Ίσως και αυτό τα Ιεροσόλυμα θεωρούνται το κέντρο του βιβλίου. Και το τελευταίο που μου έκανε εντύπωση, πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, ήταν ότι λένε αυτοί, λέει η έρευνα λέει, ότι παρόλο το ίντερνετ, παρόλο το τηλεόραση, παρόλο, οι συνήθειες των Ισραηλινών σε ό,τι αφορά το διάβασμα δεν έχουν αλλάξει, συνεχίζουν και διαβάζουν. Προσωπικά
και εντυπωσιάστηκα και όχι. Γιατί την εποχή που εγώ στο Ισραήλ, μιλάω για τη δεκαετία 50-60, διαβάζανε το 45% διάβαζε δύο εφημερίδες την ημέρα. Το θυμάμαι ότι μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση με τεράστιες κυκλοφορίες. Οπότε μου έκανε εντύπωση ότι παρόλο την τηλεόραση και το ίντερνετ και συνεχίζουν και διαβάζει ο κόσμος στο Ισραήλ τόσο πολύ. Τώρα θα μου πεις γιατί το λες, το θες να μας δείξω ότι οι Ισραηλοί ή οι Εβραίοι γενικότερα γιατί είναι ανώτεροι από τους μουσουλμάνους. Όχι. Όχι. Δεν το λέω γι' αυτό. Καταρχήν δεν σας κρύβω, το λέω με υπερηφάνεια. Είμαι περήφανος που η δική μου, το δικό μου το έθνος διαβάζει, έχει αυτά τα πράγματα. Δεν το κρύβω. Αλλά αυτό το έκανα μόνο και μόνο γιατί ορμόμενος από το μουρού που του στάψαλε εντός εισαγωγικών και είχε δίκιο ο άνθρωπος. Λέω, θα μπορούσαν οι μουσουλμάνοι πραγματικά να διαβάζουν περισσότερο, να μορφώνονται περισσότερο. Δηλαδή το να έχει 37% είναι ανεπίτρεπτο. Νομίζω ότι 37, αν δεν κάνω λάθος, είναι ανεπίτρεπτο, κάτι τέτοιο. Είναι ανεπίτρεπτο, δεν το έχω τώρα το... Οπότε, γι' αυτό και μόνο το λέω, ότι ίσως ένα από τα μεγαλύτερα πράγματα που θα έπρεπε να κάνει η Δύση, προκειμένου να βοηθήσει το Ισλάμ ή αν θέλετε τον Ισλαμισμό και τις αραβικές χώρες γενικότερα, να μπορέσουν να έρθουν μπροστά, θα ήταν η εκπαίδευση, education. Ξέρω. Εθεροβάμων, ίσως. Για yeah.